Γιώργο, έλα λέω από εδώ. Εσύ, καλημέρα σα. Χαίρετε, χαίρετε. Ήμουν στο βαγόνι 5. Ναι. Ήμουν στο βαγόνι 5, ένα βαγόνι. Μετά και λίγο, Γιώργο, ναι. Θέλετε λίγο να μα περιγράψει τι ακριβώ έγινε. Λοιπόν, του φορά να το πιστέψω, ρε παιδιά, ότι έχει γίνει πιο πράγμα. Ένα μεγάλο επιβάτη, όλοι ανέμελοι, μερικοί να κοιμούνται. Ξαφνικά αρχίζει, γίνεται ένα κάπω απότομο μπαμ. Πέφτει καμιά βαλίτσα, το νιώθουμε όλοι. Και μετά είναι ένα σταδιακό, μια σταδιακή χειροτέρευση, όπου το τράνταγμα γίνεται όλο και χειρότερο. Που συνειδητοποιεί ότι κάτι δεν πάει καλά. Λες, στην αρχή λες: OK, κάτι έγινε. Αλλά στα 5-6 δευτερόλεπτα καταλαβαίνεις ότι έγινε κάτι πολύ, πολύ κακό. Mm-hmm. Το βαγόνι μας δεν χτυπήθηκε πολύ άσχημα. Σπάσανε πολλά τζάμια. Καταλήξαμε να είμαστε σε μια κλίση 45 μοίρες. Είχε λάδια στο πάτωμα, γλιστούσε πολύ. Πέφτανε άνθρωποι προσπαθούντας να φύγουν. Ευτυχώς οι πόρτες μας άνοιξαν. Στα άλλα βαγόνια οι πόρτες δεν άνοιξαν. Έμειναν εγκλωβισμένοι. Εγώ όταν ήμουν φοιτήτρια. Αυτές τις διαδρομές τις είχα εβδομαδιαία. Και όχι μόνο εγώ, φαντάζομαι τα περισσότερα παιδιά, γι' αυτό είναι και γεμάτα φοιτητές αυτά τα βαγόνια. Πραγματικά, δεν μπορώ να το περιγράψω, ρε παιδιά. Δηλαδή, από προχτές κλαίω, δηλαδή. Κάποια βαγόνια πίνανε φωτιά, πίνανε πυρκαγιά. Αυτό είναι σοκαριστικό. Γίνοντας τα ίδια του όλα αυτά. Είδατε τους πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο προκειμένου να απεγκλωβίσουν τους συνεπιβάτες. Λοιπόν, στο. Ένα από τα χειρότερα που έγινε στο αδίχημα είναι ότι δεν υπήρχε πρόσβαση από το ένα σημείο στο άλλο. Κάτι που έχει να κάνει και με το ότι είναι τρένο. Mm-hmm. Τα πρώτα τρία βαγόνια, τα οποία ήταν όλα στις φλόγες τελείως και είχαν εκτροχιαστεί και ήταν στον αέρα και πέφτουν στον κρεμό, ήταν σε ένα σημείο το οποίο δεν ήταν ούτε πολύ ορατό, ούτε πολύ προσβάσιμο. Πήγα εκεί με τα πόδια, κατέβηκα μια πλαγιά που είναι αυτός ο γκρεμός που λέμε, μια πλαγιά ύψους 5 μέτρων. Κατέβηκα κάτω και μετά από λασπόδι χωματόδρομο έφτασα στο σημείο που ήταν τα πρώτα βαγόνια. Το πιο σημαντικό σημείο. Μπράβο, σε όλα τα παιδιά βοήθησε. Προσπαθήσατε να βοηθήσετε τον κόσμο, τι. Εννοείται, εκεί πέρα, αυτό που σα λέω δεν υπήρχε πρόσβαση. Ήμασταν εγώ, μια άλλη κοπέλα τη ηλικία μου, που απλά είχε λίγο παραπάνω εμπειρία με αυτά τα πράγματα. Όταν έφτασα, δεν υπήρχε κανένα από αστυνομία πυροσβεστική. Είχε περάσει από τη σύγκρουση, να είχαν περάσει 15 λεπτά όταν έφτασα. Δεν είχε φτάσει ακόμα καμία ενισχύση, α πούμε, πώ θα το πω. Ήμασταν μόνο εγώ, αυτή η κοπέλα, μερικοί διάφοροι άντρε. Άτομα, επιβάτες που είχαν έρθει να βοηθήσει και τραυματίες. Τραυμά. Βλέπατε, υπήρχε κόσμος τραυματισμένος. Στα βαγόνια, όσοι μπορούσαν να είχαν βοηθηθεί και να βγούνε, βγήκανε. Οι υπόλοιποι ήταν άτομα που ήταν εγκλωβισμένα σε βαγόνια που ήταν κυριολικά στον αέρα και δεν είχε πρόσβαση κανείς εκεί πέρα. Δεν ξέρω τι έγινε στα βαγόνια. Μέχρι πολύ, πολύ αργότερα, μετά από μια μισή και δύο ώρες, που ήρθε η πυροσβεστική και κατάφερε να τα σβήσει όλα. Στο σημείο που ήμασταν ήταν μόνο άτομα τα οποία είχαν πέσει έξω. Πώς γίνεται, ρε παιδιά, πώς γίνεται, δηλαδή δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω αυτό το πράγμα. Πώς γίνεται να γίνεται ένα ατύχημα και η πυροσβεστική και η αστυνομία να φτάνει μια μισή με δύο ώρες μετά. Πώς γίνεται. Δηλαδή δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα. Δεν το δέχομαι. Και παλικάρια σαν αυτό εδώ πέρα να πηγαίνουν να βοηθάνε και καλά κάνανε, βέβαια. Αν δεν ήταν τα παιδιά αυτά, δεν ξέρω πόσους νεκρούς θα κλαίγαμε αυτή τη στιγμή. Η κασία μου είναι ότι είναι πραγματικά άτομα που πέσαν από τα τζάμια. Ακούστε τι λέει. Οι υπόλοιποι ήταν μέσα στα βαγόνια. Δηλαδή τα 5 άτομα που είδαμε, οι οποίοι ήταν σε κατάσταση σπασμένες, λεκάνες. Το ψεύτηκαν δηλαδή από τη σύγκρουση, τη φοδρή σύγκρουση. Υποθέτω, ναι. Γιατί δεν υπήρχαν άλλοι άνθρωποι. Mm-hmm. Ήταν αυτοί οι 5 και όλοι οι άλλοι πουθενά, πιθανότατα μέσα στα βαγόνια. Ή εγκλωβισμένοι. Στην ουσία. Mm. Ας πούμε ότι το τελευταίο βαγόνι που είναι ακόμα στις ράγες, ίσως το 5 που ήταν το δικό μας ή το επόμενο, και από εκεί και έπειτα τα βαγόνια να κάνουν ένα κύκλο στον αέρα, κάποια να είναι τελείως στον αέρα και το τελευταίο να είναι 5 μέτρα πιο κάτω, σαν ένα αεροπλάνο που έχει συντριβεί, να έχει βρει κάτω στο χώμα. Όταν στα 15 λεπτά που μου πήρε να φτάσω, τα πρώτα 2-3 βαγόνια ήταν στις φλόγες. Δηλαδή από μέσα, λες και το είχαν ανάψει με αναπτύρα και ήταν όλοι με φλόγια. Είχατε πάει για εκδρομή στην Θεσσαλονίκη? Όχι, κάνω τακτικά διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σπουδάζω στη Θεσσαλονίκη και είμαι Αθηναίος. Να, το ίδιο πράγμα. Οι συνεπιβάτες μας είπαν ότι είχατε ενημερωθεί και μάλιστα είχατε και καθυστερήσει σε αυτό το δρόμο. Καθυστερήσει, σα πάνε κάτι. Το λόγο. Οι καθυστερήσει είναι κάτι πολύ συχνό όταν κάνουμε αυτό το δρομολόγιο. Εντελώς συχνό. Η καθυστέρηση ήταν.
κάπως αστείο. Είναι κάπως αντίστοιχο και με αυτό που λένε ότι συνέβη. Η καθυστέρηση είναι για να, για να περάσει. Σε περιπτώσεις που έχετε μία αντίθετη αμαξοστοιχεία και πρέπει αυτό. Να περιμένουμε για να πέρα... αυτό, πριν συνεχίσουμε. Ναι. Να περιμένει για να περάσει. Είναι κάτι τέτοιο. Είναι κάτι που έχει ξαναγίνει. Δεν ξέρω τι ρόλο έχει να παίξει καθυστέρηση. Ακούσατε κάτι εσείς από το ασύρμα του, κάτι ποιο να είπε κάτι. Ότι... τίποτα. Δεν έχουμε πρόσβαση σε τέτοιο ήχο. Πώς ήταν εκείνα τα δευτερόλεπτα. Τα πρώτα. Απλά μπερδεμένα. Μπερδεμένα και χαοτικά. Δεν καταλάβατε τι έγινε σε αρχή. Όχι. Ευχαριστούμε πολύ. Άστε καλά. Πραγματικά δεν ήθελα να κάνω βίντεο, αλλά με έχει ξεπεράσει όλο αυτό. Επί 5 χρόνια ανεβοκατέβαινα με τα τρένα συνέχεια. Αυτές οι διαδρομές δεν ξέρω πόσες φορές έχω κάνει. Δεν ήθελα να κάνω βίντεο, αλλά ούτε τώρα θα κάνω στην ουσία. Ήθελα απλά να... να πω κι εγώ 2 πράγματα, αλλά συγγνώμη, δεν μπορώ. Καλό κουράγιο σε όλους.